Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέλειωσε η δεξαμενή η επικοινωνιακή για το ΣΥΡΙΖΑ. Από το Γενάρη μέχρι τώρα. Τέλειωσε. Και σήμερα έχει τελειώσει και υπάρχει και η απόδειξη. Δεν θα παρουσιάσετε ως δημοκρατική εξέλιξη ότι μιλήσαν 70 βουλευτές σήμερα, απροσκόπτως. Και ότι έκαναν και χάρη οι υπουργοί. Γιατί σήμερα απεργούν οι τηλεοράσεις. Γι' αυτό δεν είναι κανένας υπουργός εδώ. Και θα συσσωρευτούν αύριο όλοι οι υπουργοί. Δεν θα μιλήσετε, θα συσσωρευτούν αύριο. Δεν θα συσσωρευτούν μόνο για τις εντυπώσεις. Όχι. Θα συσσωρευτούν γιατί αύριο που δεν θα απεργούν οι δημοσιογράφοι για να καλύπτουν την απεργία, το τι έχει να γίνει εδώ μέσα από κοκορομαχία στη Βουλή με τους υπουργούς και τις διακοπές, έτσι ώστε κανείς να μην πάρει πρέφα. Πόσοι απήργησαν, πού έγινε, τι έγινε, στην πραγματικότητα τίποτα. Αύριο θα είναι η μέρα του υπουργικού φανφαρονισμού μέσα στο Κοινοβούλιο. Θα τα βρίσκετε τα μίντια, θα πείτε ό,τι θέλετε, αλλά τα έχετε προσκυνήσει προαμνημονεύτων ως ενσωματωμένη αριστερά. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του πονηρού. Ζούμε σε μια χώρα όπου πρέπει να μας πείτε πόσες μετοχές των τραπεζών που φορτώσατε στην πλάτη του ελληνικού λαού κάθε τους ανακεφαλαιοποίηση. Εσείς που μιλούσατε για τραπεζοκρατία και μηδιοκρατία και χίλια δυο άλλα πράγματα, πόσες μετοχές κάνει ένα εισιτήριο αστικών συγκοινωνιών? Για πείτε μου, πόσες μετοχές πρέπει να πουλήσεις? Με κάτι 0,04 και κάνει ένα 40, πόσες θέλεις? Πόσες θέλεις? Εμφανίζεται ουρές στις τράπεζες. Θέλετε να μας πείσετε ότι κάνετε αριστερή πολιτική επειδή δεν υπάρχει κίνημα πατάτας και επειδή το φασισταριό δεν μοιράζει κρεμμυδιά? Αυτό θέλετε? Αυτό το επίπεδο εντυπώσεων? Καθόσαστε και μιλάτε για τους θέους αριστερούς, τους νυν αριστερούς, τους σεβασμούς, τους αριστερούς αγώνες, παρουσιάζοντας διά του παρελθόντος και αγώνων που κανένας δεν θέλει να τους αμφισβητήσει για πολλούς εκ των αριστερών. Κανείς δεν θέλει να τους αμφισβητήσει. Θα τους πάρετε αυτούς τους αγώνες και τους κάνετε σήμερα κωδικό. Κωδικό στο προϋπολογισμό. Σε αυτό το προϋπολογισμό ποιος πετσοκόβει? Πετσοκόβει και τα τελευταία. Όταν το ΚΚΕ λέει αθρηστικά είναι τα μνημόνια και αυτό είναι το τρίτο, μπορούμε να σας το πούμε και πιο σχηματικά για να το καταλάβετε. Τα δύο προηγούμενα σκότωσαν. Δικαιώματα, πρόνοια, συντάξεις, ηθικό, μερίδα. Εσείς φωνάζετε για τις αυτοκτονίες. Τις είχατε κάνει και ιδεολογικό πρόσημο. Ότι αυτοκτονεί ο κόσμος από την απελπισία του. Αυτός ο προϋπολογισμός τι είναι? Φτηνός τάφος. Φτιάχνετε φτηνό τάφο. Θα βάλετε και επιγραφή, πολύ ωραία. Ταφόπλακα είναι. Είναι οριστική ταφόπλακα σε δικαιώματα. Δεν μιλάτε. Γιατί? Γιατί είσαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας και την τελευταία παράγραφο παραγράφου της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία συνοψίζεται ακόμα και στο μεταναστευτικό, ακόμα και στο συνταξιδοτικό, ακόμα και στα εργαλεία του ΩΣΑ, σε εκείνο το περίφημο ΤΙΝΑ. Μία ΤΙΝΑ ακόμα είναι. Ξέρει ο κόσμος τι είναι το ΤΙΝΑ? Όχι. Να το πούμε. Είναι η σύγχρονη μορφή θατσερικής γραμμής. There is no alternative. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό λέτε, δεν υπάρχει εναλλακτική. Στην πραγματικότητα και τον κόσμο που θα απεργήσει αύριο, θα τον χρησιμοποιήσετε. Κλασική μορφή του οπορτουνισμού. Για να βγείτε να πείτε έξω τάχα μου δίθεν ότι σας πιέζει ο κόσμος. Ένα κόσμο που δεν τον αναγνωρίζετε, παρά μόνο αφού την παραμονή που έχει προκηρύξει το πάμε, έχει βγει, έχει πάει στις συνοικίες, έχει πάει παντού. Το έχετε κατηγορήσει 500.000 φορές γιατί δεν έρχεται παρέα στις δικές σας τις πλατείες, τώρα το κατεβάζετε στην ίδια πλατεία. Και με την ίδια πλατεία με ποια? Την ίδια πλατεία τάχα μου δήθεν της αντίστασης στον εκβιασμό. Αλλοιώνετε και το περιεχόμενο της απεργίας. Αυτό κάνετε, αλλοιώνετε και το περιεχόμενο της απεργίας. Όπως αλλοιώσατε το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό το αλλοιώσατε και εμφανίσατε αυτή τη συμφωνία. Την κατάπτυστη. Η οποία κυριολεκτικά εμφιαλώνει τη χώρα. Εμφιαλώνει τη χώρα. Κόβεται αριστερό εισιτήριο πανάκριβο για μια μεταναστευτική τραγωδία που είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Η συμφωνία που κλείστηκε με την Τουρκία δεν έχει σχέση ούτε με λεφτά, δεν έχει σχέση με τίποτα. Έχει σχέση με τη μετατροπή της χώρας σε buffer zone. Σε ζώνη δηλαδή ενδιάμεση.
στην οποία εδώ στα hot spots θα γίνεται η διαλογή των φτηνών εργατικών χεριών. Είσαστε σύμμαχοι με την Τουρκία. Δεν είπατε μια αριστερή κουβέντα για τον ΝΑΤΟ και τον υπεριαλιστικό του χαρακτήρα. Δεν κατεβαίνετε για τα Δεκεμβριανά, τα ουσιαστικά, τα ιστορικά Δεκεμβριανά του πραγματικά αντιστεκόμενου ελληνικού λαού. Όχι. Είναι σύμμαχος η Τουρκία. Είναι σύμμαχος. Είμαι στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να την υπερασπιστείτε. Ποια θα υπερασπιστείτε? Θα υπερασπιστείτε τη χώρα η οποία βγάζει λεφτά από τους πρόσφυγες, δημιουργώντας την επέκταση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο Αιγαίο, σύροντας το λαό στην αντίληψη. Ένα λαό ευγενικό, καλοήθη, ανεκτικό, αλληλέγγυο, που μέσα στη φτώχεια του μοιράστηκε και τα πάντα. Σε μια Ευρώπη η οποία αυτή τη στιγμή θεσμοθετημένα εκφασίζεται. Χριστούγεννα θα κάνουν οι Ευρωπαίοι στην πώληση του τρόμου. Πού είναι η αρρωστεροσύνη σας? Τι λέγατε όταν πέσαν οι δίδυμοι πύργοι και παίρνουν αντίστοιχα μέτρα από τους Αμερικάνους? Λέγατε αυτά που λέγεται το κουκουέ? Και αν τα λέγατε, τα λέτε σήμερα? Εκφασίζετε ψυχρό και θα το δείτε και σε φαινόμενα ελληνικά. Ήδη υπάρχουν δημαρχίες όπου τα φασισταριά της περιοχής τους στη Γαλλία παίρνουν ένοπλες άδειες για να κάνουν τάγματα ασφαλείας. Εδώ τα ζήσαμε. Επειδή δεν κουνιούνται γιατί τρέχει δίκη, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Το πρόβλημα με τους πρόσφυγες και με όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται ως εμπορικό πρόβλημα και δεν περνάνε οι αμαξοστοιχίες και δεν κάνουν αυτά, είναι εκβιαστική αποδοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής και την παρουσιάζεται ως τέτοια ώστε να μπορεί να υποκύψει σε έναν βαθύτερο ανθρωπιστικά συναισθηματικό τρόμο ο Έλληνας, ο οποίος είναι, ανήκει στα 3 εκατομμύρια, στα 4 εκατομμύρια που έχει απολέσει και τα τελευταία δικαιώματα και τελευταία ελπίδα που έχει. Και ερχόμαστε εδώ τώρα και μιλάμε για ελπίδες, ποσοστά και κωδικούς. Στα σοβαρά μιλάμε. Όταν στις προηγούμενες απώλειες έρχονται και προστίθενται αυτές, θέλετε απόρρια εκβιασμού, ναι. Θέλετε να κάνετε διαδήλωση γιατί σας εκβιάσανε, κάντε το. Δεν υπάρχει αριστερός που καμώνεται ότι 17 ώρες διαπραγμάτευση τον κούρασε εδώ που τα λέμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η ιστορία της αντίστασης αριστεράς έχει κάτι παραπάνω από 17 ώρες αντοχή. Έλεος δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Αρχίζετε και χρησιμοποιείτε το βαρουφακίζιν σε όλες τις εκδοχές. Δημιουργείτε εντυπώσεις. Ακούστε, αντιστρέψατε το ρητό και στο προσφυγικό και στο νατοϊκό και στις συμφωνίες στην πραγματικότητα για τη χρήση των βάσεων που τις δίνετε, όπως υποχρεώθηκαν και οι Κύπροι. Να σας δω πώς θα αντιμετωπίσετε την απελευθερωμένη τουρκική βίζα. Πώς θα την αντιμετωπίσετε σε ένα Αιγαίο το οποίο έχει νεκρούς πιλότους. Έχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει ιστορική σημασία. Αλλά για το ΝΑΤΟ έχει διαφορετικά σύνορα στον αέρα και στη θάλασσα. Με ποια αριστεροσύνη στέκεστε απέναντι στο ΝΑΤΟ και στις υπεριαλιστικές του επεμβάσεις? Με ποια αριστεροσύνη στέκεστε απέναντι στη μεταφορά στο Ιντσιρλίκ όλων των δυνάμεων, στη χρήση της Σούδας και στη μέση πρόσφυγες, μποτιλιαρισμένοι μεταξύ Δύσης και Ανατολής, το πέρασμα και η καθημάς Ανατολή. Η καθημάς Ανατολή είναι να δεχτούμε να γίνουμε μια ζώνη ασφαλείας για την προάσπιση των άθλιων, ολοφάνερων, καπιταλιστικών και τώρα πια άγρια υπεριαλιστικών συμφερόντων της Ευρώπης προς τη Δύση. Όπου ξαφνικά ενδιαφέρεται για τη Μεσόγειο. Όλες πρώην απικίες, γαλλικές και αγγλικές, γαλλικές και αγγλικές, γερμανικές, αμερικάνικες. Μη δίνετε λοιπόν αριστερή εθνικοπατριωτική μορφή στη στήριξη ενός προϋπολογισμού, βάζοντας βουλευτές να έρχονται εδώ με ένα κωδικό πώς θα το υπερασπιστούμε. Είναι λιγότερο δυνηρός, είναι ο λιγότερο έγκυος, είναι ο λιγότερο θανατηφόρος, είναι φθηνότερος ο τάφος και κυρίως να ζητάτε και συνένεση από πάνω από τους υπόλοιπους. Δεν είναι τυχαίο. Αντιστρέψετε το ρητό. Η γυναίκα του Κέσσαρα, λέει, δεν πρέπει να είναι, πρέπει να φαίνεται τίμια. Εσάς σας αρκεί ως αριστερά, σύγχρονη και ενσωματωμένη στο καπιταλιστικό σύστημα, να φαίνεστε αριστεροί και σκοτιστήκαστε αν δεν είστε. Το αποδεικνύει με αριθμούς και ο προϋπολογισμός σας. Σκοτιστήκαστε. Γι' αυτό και δεν απαντάτε ποτέ.
στο κουκουέ. Μα ποτέ. Επί των πραγμάτων που σας θέτει και σας βάζει απέναντι σε πραγματικές θέσεις, δεν απαντάτε ποτέ. Γιατί δεν μπορεί να είναι κάποιος αριστερά χειριζόμενος τον πλούτο που παράγει. Μία τάξη εργατική την οποία σήμερα θέλει να την αντιμετωπίσει με τη φιλανθρωπία του μετανάστη στην αυτήν χώρα.